πέρασες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον πολύ στενό μου φίλο και σύντροφό μου, τον συνάδελφο του Συμβουλίου των Ελλήνων, τον Χρήστο Αϊδόνη. Είναι εδώ. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον επίσης συνάδελφό μου στις δύο προηγούμενες συνθέσεις της Κυπρής, τον Δημήτρη Τζιρόνη, αγαπητό φίλο, ο οποίος αποδέχτηκε να διευθύνει πολιτικά και οργανωτικά την κίνησή μας στη ρήξη στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες, που είναι κρίσιμη. Γι' αυτό και πρέπει εμείς να είμαστε πάρα πολύ σωστοί και πάρα πολύ έτοιμοι για αυτά που η πατρίδα μας χρειάζεται. Ευχαριστώ και τον Χρήστο Αϊδόνη και τον Δημήτρη Τζιρόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αργύρη Πασά, αδερφικό μου φίλο εδώ και δεκαετίες, τον καθηγητή, ο οποίος είναι από τους λίγους στην Ελλάδα που γνωρίζουν και μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθειά μας για να διακρίνουμε τι από αυτά που γίνονται στην Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξουμε με όλη μας τη δύναμη και ποια μέτωπα πάλης και αγώνα και απόψεων και σκέψεων πρέπει να έχουμε ανοιχτά στην ευρωπαϊκή πορεία. Ευχαριστώ τον Πάνο Αλεξανδρή, συνάδελφό μου στην δικηγορία και προσωπικό μου φίλο, που με τόσο μαχητικό τρόπο στηρίζει αυτή την προσπάθεια εδώ και εβδομάδες για να φτάσουμε μέχρι την ίδρυση της ρήξης και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματά της. Και ευχαριστώ τέλος τον Κώστα Αναγνωστόπουλο, καθηγητή του Πολυτεχνείου της Τράκης, στέλεχος του αντιδικτατορικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη από τις τάξεις του Λίγα Φαρέου, με τον οποίο από τότε έχουμε συναντηθεί και με τον οποίο επί δεκαετίες πορευόμαστε μαζί. Ο Κώστας, με απόφαση που πήραμε την περασμένη Πέμπτη, προεδρεύει στην κίνησή μας στη ρήξη και θα μας βοηθήσει και ιδεολογικά και πολιτικά και οργανωτικά. Είναι υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Ίνδικτος, τον Μανώλη Βεντζαλίδη που ξεκίνησε την απόψινή βραδιά που θέλω να συμφωνήσετε πάει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί φαντάζομαι ότι αν ήμουν στη θέση σας και έβλεπα τρεις ομιλητές, τέσσερις ομιλητές στο τραπέζι, σύν τον πρώτο λαλίστατα, θα έλεγα ότι εδώ θα ξεπερδέψουμε μεθαύριο. Όμως ο χρόνος είναι χρήμα, το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά όσοι εργαζόμαστε, όσοι έχουμε εμπειρία από το μόθο της καθημερινής δουλειάς, γι' αυτό δεν τον πετάμε στον δρόμο του χρόνου. Πήγαμε γρήγορα, ευχαριστώ τον Μανώλη Βεντζανίδη για τις εκδόσεις, ευχαριστώ την Βιβλιοπολία Public που και εδώ και στην Καλαμάτα είχαν την καλοσύνη να κάνουν την οργάνωση της απόψινής βραδιάς. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όλοι εμείς οι παϊστάμενοι, εξαιρώ το βιβλιοπωλείο, όλοι εμείς οι προεδραλίστατες, πήραμε μέρος στην ίδρυση της ρήξη, της ριζοσπαστικής κίνησης για τη Σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία. Ακόμα και ο εκδότης, ο Μανώλης Βεντζανίδης, είναι μαζί μας. Πήραμε μια πρωτοβουλία, την οποία αγκάλιασαν μέσα σε πολύ λίγες ημέρες 2.200 άνθρωποι που γράφτηκαν στη ρήξη ή είναι στις τάξεις μας και μαζί τους θα ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη πορεία που πρώτη της εκδήλωση είναι σήμερα εδώ. Μια πορεία που στόχο έχει να συμβάλλουμε, να συναποφασίσουμε, να παλέψουμε για να καταφέρουμε να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας, να πάρουμε πίσω την Ελλάδα, η οποία περνάει την πιο θανάσιμη κρίση στην σύγχρονη ιστορία της. Την πιο μεγάλη, δραματική θα έλεγα, οικονομική κρίση που αναδεικνύει μέσα στην εξέλιξή της ότι το βασικό πρόβλημα για την Ελλάδα δεν είναι η οικονομία της, είναι η πολιτική της, είναι η αδυναμία του πολιτικού της συστήματος. Ρωτάνε, μαθαίνω, επενδυτές που τώρα που οι ευκαιρίες είναι πολλές στην Ελλάδα θέλουν να έρθουν και δεν ρωτούν τα οικονομικά της Ελλάδας, τα ξέρουν. Η αγωνία αυτού που θέλει να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, η αγωνία και του Έλληνα, μικροκαταθέτη, ανθρώπου που έχει λίγα χρήματα στην αυλή του θαμμένα ή στο σεντούκι του, έως και αυτού που έχει περισσότερα, η αγωνία όλων αυτών που κοιτούν την Ελλάδα ως τόπο επένδυσης για να λειτουργήσει η οικονομία μας και να βγούμε από την κρίση, η αγωνία τους δεν είναι τα οικονομικά. Η αγωνία τους είναι ποια είναι η τύχη από πλευράς πολιτικής της Ελλάδα. Αν θα γίνουν εκλογές, αν θα γίνουν εκλογές με αυτό ή με άλλο εκλογικό νόμο, αν είναι σταθερή χώρα η Ελλάδα, αν θα αναβαγίσει για πολιτικούς λόγους τους επόμενους μήνες. Αυτά είναι τα ερωτήματα εντός και εκτός συνόρων και σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να δώσουμε απάντηση.
Εμείς πήραμε πρωτοβουλία να σπάσουμε τις σχέσεις μας με το κακό μας παρελθόν. Να φέρνουμε στην επιφάνεια όλα τα καλά που κάναμε στον χρόνο της μεταπολίτευσης, αλλά παράλληλα με τις κακοδαιμονίες, με τα προβλήματα, με τις πληγές, με όσα έφεραν την Ελλάδα ως εδώ, να πάρουμε οριστικό διαζύγιο. Σ' όσους παρακολουθούν τα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, θέλω να θυμίσω ότι είχαμε πει πως όταν η Ελλάδα χρηματοδοτηθεί, και αυτό ευτυχώς έγινε, αμέσως μετά ή θα συμμετάσχουμε σε πολιτικές πρωτοβουλίες ή θα αναλάβουμε πολιτικές πρωτοβουλίες. Επειδή οι πολιτικές πρωτοβουλίες δεν ελήφθησαν, ήμασταν υποχρεωμένοι για να τιμούμε τον λόγο μας, αλλά και για να ανταποκρινόμαστε σε αυτό που η πατρίδα για ανάγκη, να πάρουμε την πρωτοβουλία και την πήραμε. Όλοι λένε, κυρίες και κύριοι, ότι η χώρα χρειάζεται να δώσει τώρα, όχι μεθαύριο, σήμερα και αύριο, τον αγώνα κατά της οικονομικής δυσπλαγίας, τον αγώνα κατά της φτώχειας, τον αγώνα κατά της ανεργίας, τον αγώνα για να δημιουργηθεί μια πρώτη θέση εργασίας καινούργια. Τον αγώνα που αν τον νικήσουμε, μόνο τότε θα φέρουμε την νεολαία κοντά μας. Με τερτύπια, η νεολαία δεν τίθεται πια. Δεν την κοροϊδεύει κανένας. Το μόνο επικίνδυνο σε σχέση με τους νέους είναι ότι επειδή ακούνε λόγια αλλά δεν βλέπουν έργα, ελκύονται από ποιους, από τους ακραίους των ιδεολογιών, από τους ιδεολογιστές, από εκείνους δηλαδή που με πολλά λόγια, με δημαγωγία, αλλά και με ιδεολογικοκρατούμενο λόγο, φαίνονται προτιμότεροι από εκείνους τους πολιτικούς και τα κόμματα που λένε αλλά δεν κάνουν. Που λένε αλλά δεν κάνουν και που οι νέοι το πληρώνουν με υπερβολική ενεργία. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να αλλάξει αυτό που δεν άλλαξε από το 2009. Ούτε η κυβέρνηση Παπαδρέου, ούτε η κυβέρνηση Παπαδρέου, ούτε η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά τώρα, που είχε υποσχεθεί ένα νέο μείγμα, κατάφεραν να προωθήσουν την ανάπτυξη, να δημιουργήσουν κίνηση στην οικονομία. Και αποκαλύφθηκε ότι καμία από τις τρεις κυβερνήσεις δεν είχε ή δεν διαμόρφωσε σχέδιο για την οικονομία του σήμερα και του αύριο. Καμία δύναμη πολιτική που κέρδισε εκλογές ή που συμμάχησε για το σχηματισμό κυβέρνησης δεν είχαν αυτό που χρειαζόμαστε. Ένα σχέδιο άμεσης δράσης για την οικονομία. Και αφού κανένας δεν το κάνει αυτό, έπρεπε κάποιοι να πάρουν την πρωτοβουλία. Αυτή είναι η πρωτοβουλία που θέλουμε. Να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πολιτικό χώρο, σιγά σιγά, με τη σύγκληση πολλών που βρίσκονται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, για να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα σχέδιο άμεσης δράσης που σε γενικές και αόριστες διακηρύξεις και στόχους, όχι, αλλά στους 7 τομείς που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ξέρουν τι να κάνουν αύριο το πρωί. Και ποιοι είναι αυτοί οι 7 τομείς? Είναι πολύ γνωστοί και τους λένε όλοι. Κανένας δεν λέει κάτι το αντίθετο. Κανένας δεν παραβλέπει ότι η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό και μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά. Κανένας δεν παραβλέπει ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τη γεωργία, με την κοινοτροφία. Κανείς δεν παραβλέπει ότι είμαστε πρώτοι και μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι στη μεταποίηση, παρακαλώ, των τροφίμων. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τον αστήρευτο ενεργειακό μας πλούτο, τις δυνατότητες που έχουμε στις κατασκευές, τις δυνατότητες που έχουμε στην ναυτιλία και το εμπόριο. Αυτή είναι η τομή. Όλα τα άλλα καλά, αλλά θέλουν χρόνο. Αυτοί οι 7 τομείς επιδέχονται γρήγορων πολιτικών παρεμβάσεων που πιστεύουμε, κυρίες και κύριοι, ότι από τη μέρα που το σχέδιο αυτό θα εκπονηθεί, σε 6 μήνες, σε 6 μήνες και δεν υπερβάλλω, μπορούν όλες οι αλλαγές να έχουν γίνει, γιατί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ξέρουν τους τομείς αυτούς, δεν είναι για μας άγνωστοι τόποι, άγνωστα λόγια. Πρώτο και βασικό κεφάλαιο αυτού του σχεδίου που τον Ιανουάριο θα παρουσιάσουμε σχετίζεται με τις αδειοδοτήσεις σε όλα